Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό. Γράμματος. Ο Κυριός μας, φορτωμένος τον Σταυρό, φορώντας το ακάνθινο στέφανο, πορεύεται προς τον Γολγοθά. Πορεύεται προς το τέλος της επίγειας ζωής του. Βαρύς ο Σταυρός, δυσβάστακτος, αλλά η αγάπη του μεγάλη για το ανθρώπινο γένος είναι εκείνη που τον κάνει να αντέχει τον βαρύ Σταυρό. Ο Σταυρός υψώνεται και εκείνος γίνεται θυσία για το ανθρώπινο γένος. Σήμερα λοιπόν στους ναούς μας ψάλλεται ο όρθρος της Μεγάλης Παρασκευής και με μεγάλη συγκίνηση και με κατάνοιξη οι ιερείς λιτανεύουν τον εσταυρωμένο και τον τοποθετούν στο κέντρο της Εκκλησίας. Ναι, στο κέντρο της Εκκλησίας, γιατί είναι το κέντρο της ζωής μας ο Κύριος, αλλά και ο Τίμιος Σταυρός Του. Είναι το σύμβολο της νίκης κατά του διαβόλου. Είναι το όπλο που έχουμε εναντίον του Αντιχρίστου στο κέντρο του ναού για να συμβολίζει την θυσία, για να συμβολίζει την αγάπη, για να μπορεί ο καθένας που πιστεύει σε Αυτόν να παίρνει κουράγιο και να σηκώνει και ο ίδιος τον σταυρό τον βαρύ της ζωής, της πίκρας, της δυστυχίας, του πόνου. Φαίνεται βέβαια πως όλα τελειώνουν, γιατί και ο διάβολος αυτό πίστεψε, πως τέλειωσε το έργο του. Όμως ο Κύριός μας πάνω στον Σταυρό ξεγέλασε τον διάβολο. Όπως ο ψαράς ξεγελά τα ψάρια, τον αγκίστρεψε λένε οι πατέρες. Φαίνεται πως ο διάβολος ησύχασε, γιατί δεν γνώριζε πως σε λίγο τριήμερος θα αναστεί ο Κύριος, χαρίζοντας τον κόσμο την ζωή. Ελάτε λοιπόν οι Πανέλληνες, οι Ορθόδοξοι, εκεί στο κέντρο του ναού που υψώνεται ο Τίμιος Σταυρός, να αναποθέσουμε στα πόδια του τα αματωμένα, τα πάθη μας, τις κακίες μας, την απιστία μας, την αμφιβολία μας και ας του δώσουμε μία υπόσχεση πως θα γίνουμε καλύτεροι με αγάπη, με ειρήνη στη ζωή μας και στον κόσμο ολόκληρο. Βλέποντας και ανατενίζοντας τον εσταυρωμένο προσδοκούμε την Ανάσταση η οποία σύντομα έρχεται. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίος σου, δόξαν και μεγαλοπρέπεια να επιθύσεις επ' αυτόν, ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον, και εν το ελέη του υψίστου μη σαλευθεί. Ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρή σου, η δεξιά σου εύρει πάντα στους μισούντας, ότι θύσεις αυτούς εις κλίβανον πυρός, εις χερών του προσώπου σου. Κύριος εν οργή αυτού συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από τη γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων, ότι έκλειναν εις έκακα διαλογήσαν το βουλάς, έσου μη δίνονται στην
ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθη τη Κύριε εν τη δυνάμη σου, άσομεν και ψαλούμεν τα δυναστεία σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασατος ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία, και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στις βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως, η επωνύμος σου καινή πολιτεία, του συκτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την συν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσκυνται, μη παρήδης αγαθή τα σηκεσία σημών, πανίμνητε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύειν, και χορήγη αυτής ουρανόθεν την νίκην. Διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χριστοδούλου. Εις πολλά έχει δέσποτα. Και των συγχωροστατούν τον αυτό Αγιωτά των Αρχιερέων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ονόματι Κυρίου Δέσποτα Αγίε και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας
των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν τις λιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ούκαι στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτής. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επικουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού το κύκλο συνεπτυθεμένων μου. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου. Ότι σύ επάταξες πάντα στους εθνοντάς ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτρεψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα. Εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπαγισάν με και επεστήριξας επ' εμέ την χείραν σου. Ούκαι στην ίεσης εν της σαρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ούκαι στην ειρήνη εν της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αθροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάφθην έως τέλους όλην την ημέραν, σκυρθροπάζων επορευόμενη. Ότι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέστην ίεσης εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός σου απ' εμού, από σου ούκα πεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατελειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό που και αισθήμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι εγγιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφός ου κύκουον και ο σοι άλαλος ου κανηγών το στόμα αυτού. Και εγενόμην ο σοι άνθρωπος ου κακούον και ου κέχον εν το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι, Κύριε, ήλπισα, σοι εις ακούσι, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη η εχθρή μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησεν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Ιδε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδός μου κακά αντί αγαθών ενδιευαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχες εις την βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε, ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχες εις την βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω. Εδίψεις έσαι η ψυχή μου, ως απλώς η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επ' της τρομής μου, εν της όρθρης εμελέτων σε. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου,
εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας δρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίον εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και εν νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενωπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενώντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ον ουκ εμείς της έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν ντόμε εν λάκο κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεν ντόμε βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκε ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς σε, Κύριε, όλην την ημέραν, διεπέτασα προς σε τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσαντέσι. Μη διηγήσετε έτησεν το τάφο το έλεό σου και την αληθιάν σου εν διαλυθεία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς σε, Κύριε, εκέκραξα, και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατί, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός ημί εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε, εταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διήλθον η οργή σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως ίδωρ όλην την ημέραν, περιέσκον με άμα. Εμάκρυνα απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και εν νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενωπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομίες σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού του Μωυσή, της υγιής Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας ανομίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ αποδυσμών, εμάκρυνε να φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηριούς, ο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ο τυχούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άρθος του αγρού, ούτως εξανθίσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί της φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ιησιών της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού
και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό, ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δυναστείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεησίν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμίε ταράχτη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύης ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σιεί ο Θεός μου. Το πνεύμα στου αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και δις των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χριστοδούλου. Εις πολλά έτη δεσποτά. Τον συγχωροστάτουν τον αυτό αγιωτάτων αρχιερέων του τιμίου πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον.
υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοκρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του συμβολεμήσε και υποτάξε υπό το κράτος αυτού, πάντα εχθρών και πολέμιων, του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως χώρας, και των πίστη κούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων, ευφορίας των καρπών της γης, και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ πλέον των διπόρων των ασών των καμενών των εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Ριστίνεϊ μας από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της ηχαρίτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εκρηκτός ορθρίζει το πνεύμα μου, προσέ ο Θεός, διότι φως τα προσταγματός σου επί της γης. Thank you.
υπεν αντίους έδετε. Oh.
του καταξιωθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομε. Σοφία, ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα σοι, Κύριε. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, νυν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός εδοξάστη εν αυτό, ή ο Θεός εδοξάστη εν αυτό και ο Θεός δοξάσει αυτόν εν εαυτό και ευθύς δοξάσει αυτόν. Τεκνία, έτι μικρόν με θυμών ημί, ζητήσετε με και καθώς είπων της Ιουδαίης, ότι όπου εγώ υπάγω ημείς ουδίναστε ελθύν, και ημίν λέγω άρτη. Εντολήν καινήν δίδομη ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα ημάς ή να και ημείς αγαπάτε αλλήλους. Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμεί μαθητές είστε, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις. Λέγει αυτό Σίμων Πέτρος, Κύριε, πού υπάγεις, απεκρίθη αυτό ο Ιησούς. Όπου εγώ υπάγω, ούδι να σε μηνύν ακολουθήσε, ύστερον δε ακολουθήσεις μη. Λέγει αυτό ο Πέτρος, Κύριε, διατί ούδι να μέση ακολουθήσε άρτη, την ψυχήν μου υπερσού θύσω. Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς, την ψυχήν σου υπερεμού θύσεις, αμήν αμήν λέγωση, ουμή αλέκτορ φωνήσει, έως σου απαρνήσει με τρεις. Μη τάρασες το ημών η καρδία, πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του Πατρός μου μονέ πολλέει συν, είδε μη ύπωναν ημίν, πορεύομαι ετοιμάσε τόπον ημίν. Και αν πορευθώ και ετοιμάσω ημίν τόπον, πάλιν έρχομαι και παραλείψομαι ημάς προς εμαυτόν, ή να όπου ημί εγώ και ημείς είτε, και όπου εγώ υπάγω είδατε και την οδόν είδατε. Λέγει αυτό Θωμάς, Κύριε, ουκ είδαμεν που υπάγεις, και πώς δυνάμεθα την οδόν ιδένε. Λέγει αυτό ο Ιησούς, εγώ ημί η οδός και η αλήθεια και η ζωή, ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου, ή εγνώκητέ με και τον Πατέρα μου εγνώκητε αν, και απάρτη γινώσκετε αυτόν και εωράκατε αυτόν. Λέγει αυτό Φίλιππος, Κύριε, δείξον ημίν τον Πατέρα και αρκεί ημίν. Λέγει αυτό ο Ιησούς, το σου των χρόνων με θυμών ημί και ουκ εγνωκάς με Φίλιππε, ο εωρακός εμέ εώρα και τον Πατέρα, και πώς συλλέγεις δείξον ημίν τον Πατέρα, ου πιστεύεις ότι εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμίεστη. Τα ρήματα α εγώ λαλώ ημίν απ' εμαυτού ου λαλώ, ο δε Πατήρ ο εν εμίμένον αυτός ποιεί τα έργα. Πιστεύετε εμί ότι εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμίεστην, είδε μη δια τα έργα αυτά πιστεύετε μη. Αμήν αμήν λέγω ημίν, ο πιστεύον εις εμέ, τα έργα α εγώ ποιώ κακίνος ποιήσει και μίζωνα τούτον ποιήσει, ότι εγώ προς τον Πατέρα μου πορεύομαι, και ό,τι ανετήσετε εν το ονοματί μου τούτο ποιήσω, ή να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Εάν τι ετήσετε εν το ονοματί μου, εγώ ποιήσω. Εάν αγαπάτε με τας εντολάς τας εμάς τηρήσατε, και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει ημίν, ή να μένει με θυμόν εις τον αιώνα,
το πνεύμα της αληθείας ο κόσμος ουδύνατε λαβήν, ότι ου θεωρεί αυτό, ουδέ γινώσκει αυτό. Ημείς δε γινώσκεται αυτό, ότι παρημείνμενοι και ενημείν έστε. Ουκ αφήσω ημάς ορφανούς, έρχομαι προς ημάς. Έτι μικρόν και ο κόσμος με ουκέτη θεωρεί, ημείς δε θεωρείτε με ότι εγώ ζω και ημείς ζήσεστε. Εν εκείνη τη ημέρα γνώσεστε ημείς ότι εγώ εν το πατρί μου και ημείς εν εμή καγώ εν ημείν. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίνω αγαπών με. Ο δε αγαπών με αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ αυτόν. Λέγει αυτό Ιούδας, ούχο Ισκαριώτης. Κύριε, τι γέγονεν ότι ημίν μέλης εμφανίζειν σε αυτόν και ουχή το κόσμο. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτό. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν. Ο μη αγαπών με τους λόγους μου ου τηρεί και ο λόγος ον ακούεται ου και στην εμός, αλλά του πέμψαντος με πατρός. Ταύτα λελάλικα ημίν παροιμήν μένον, ο δε παράκλητος το πνεύμα το Άγιον, ο πέμψει ο πατήρ εν το ονοματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αείπον ημίν. Ειρήνην αφήμι ημίν, ειρήνην την εμίν δίδομι ημίν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν εγώ δίδομι ημίν. Μη ταρασές το ημών η καρδία, μη δε δηλιάτο. Ικούσατε ότι εγώ είπον ημίν υπάγω και έρχομαι προς ημάς. Ή αγαπάτε με, εχάρητε αν ότι είπον πορεύομαι προς τον Πατέρα, ότι ο Πατήρ μου μίζων μου εστί, και νυν ήρικα ημίν πριν γενέστε, ή να όταν γέννητε πιστεύσετε. Ουκέτι πολλά λαλήσω με θυμών, έρχεται γάρο του κόσμου του του άρχων και εν εμή ουκ έχει ουδέν. Αλλήν αγνώ ο κόσμος ότι αγαπώ τον Πατέρα και καθώς εν ετή λατώμοι ο Πατήρ ούτοπιο, εγύρεστε, άγομεν εν τεύθεν. Εγώ ημί η άμπελος η αληθινή και ο Πατήρ μου ο Γεωργός εστί. Παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπών έρει αυτό και παν το καρπών φέρον καθέρει αυτό, είναι απλίωνα καρπών φέρει. Ήδη ημείς καθαρίεστε δια των λόγων ον λελάλικα ημίν. Μείνατε εν εμή καγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα ου δύνατε καρπών φέρει να φεαυτού, εάν μη μείνει εν διαμπέλο, ούτως ουδέ ημείς εάν μη εν εμή μείνετε. Εγώ ημί η άμπελος, ημείς τα κλίματα. Ο μένον εν εμή καγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν, ότι χωρίς εμού ουδύναστε ποιήν ουδέν. Εάν μη της μείνει εν εμή, ευλήθη έξω στο κλίμα και εξηράνθη, και συνάγουσιν αυτά και εισπύρ βάλουσι και καίεται. Εάν μείνετε εν εμή και τα ρήματά μου εν ημί μείνει, ο εάν θέλετε αιτήσεστε και γεννήσετε ημίν. Εν τούτο εδοξάστη ο πατήρ μου, ή να καρπών πολλήν φέρετε και γεννήσεστε εμή μαθητέ. Καθώς ηγάπησέ με ο πατήρ, καγώ ηγάπησα ημάς, μείνατε εν τη αγάπη τη εμή. Εάν τας εντολάς μου τηρήσετε, μενείτε εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ τας εντολάς του πατρός μου τετήρηκα και μένω αυτού εν τη αγάπη. Ταύτα λελάλικα ημίν, ή να η χαρά η εμή εν ημίν μείνει, και η χαρά ημών πληρωθεί. Αύτη εστίν η εντολή η εμή, ή να αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα ημάς. Μίσονα ταύτης αγάπην ουδής έχει, ή να της την ψυχήν αυτού θεί υπέρ των φίλων αυτού. Ημείς φίλοι μου εστέ, εάν ποιείτε όσα εγώ εντέλομαι ημίν. Ουκέτι ημάς λέγω δούλους, ότι ο δούλος ουκ είδε τι ποιεί αυτού ο Κύριος. Ημάς δε ήρικα φίλους, ότι πάντα αήκουσα παρά του πατρός μου εγνώρισα ημίν.
ούχι εμείς με εξελέξαστε, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς και έθηκα ημάς ή να ημείς υπάγητε και καρπόν φέρετε και ο καρπός ημών μένει ή να ό,τι ανετήσετε τον Πατέρα εν το ονοματί μου δω ημίν. Ταύτα εντέλομαι ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους ή ο κόσμος ημάς μισή γινώσκεται ότι εμέ πρώτον ημών με μίσηκεν ή εκ του κόσμου είτε ο κόσμος αν το ίδιο νεφίλει ότι δε εκ του κόσμου ούκεστε αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς εκ του κόσμου δια τούτο μισή ημάς ο κόσμος μνημονεύεται του λόγου ου εγώ είπον ημίν ουκέστη δούλος μίζων του Κυρίου αυτού ή εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσιν ή των λόγων μου ετήρησαν και των ημέτερων τηρήσουσιν αλλά ταύτα πάντα ποιήσουσιν ημίν δια το όνομά μου ότι ουκ είδασι τον πέμψαντά με ημί ήλθον και ελάλησα αυτής αμαρτίαν ουκ είχον νυν δε πρόφασιν ουκ έχουσι περί της αμαρτίας αυτών ο εμέ μισόν και τον πατέρα μου μισή ή τα έργα μη επίησα εν αυτής α ουδής άλλος πεποίηκεν αμαρτίαν ουκ είχον νυν δε και εωράκασι και με μισήκασι και εμέ και τον πατέρα μου αλλή να πληρωθεί ο λόγος ο γεγραμμένος εν τον νόμο αυτών ότι εμείς εισάν με δωρεάν. Όταν δε έλθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός. Το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού, και εμείς δε μαρτυρείτε, ότι απαρχής μετε μου εστε. Ταύτα λελάλικα ημίν, ή να μη σκανδαλιστείτε, από συναγόγους ποιήσουσιν ημάς, αλλά έρχεται ώρα, ή να πάσω από κτήνας ημάς, δόξη λατρείαν προσφέρειν το Θεό. Και ταύτα ποιήσουσιν ημίν, ότι ουκ έγνωσαν τον Πατέρα, ουδέ εμέ. Αλλά ταύτα λελάλικα ημίν, ή να όταν έλθει η ώρα, μνημονεύεται αυτόν, ότι εγώ είπον ημίν. Ταύτα δε ημίν εξ αρχής, ουκ είπον, ότι είμαι θυμών ημίν. Νυν δε υπάγω προς τον πέμψαντά με, και ουδείς εξ ημών ερωτάμε, πού υπάγεις. Αλλά ότι ταύτα λελάλικα ημίν η λύπη πεπλήρω και ημών την καρδίαν. Αλλά εγώ την αλήθειαν λέγω ημίν. Συμφέρει ημίν να εγώ απέλθω. Εάν γαρ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς ημάς. Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτό προς ημάς. Και ελθόν εκείνος ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας μεν ότι ου πιστεύουσιν εις εμέ, περί δικαιοσύνης δε ότι προς τον Πατέρα μου υπάγω και ουκέτη θεωρείτε με, περί δε κρίσεως ότι ο άρχον του κόσμου τούτου κέκριτε. Έτι πολλά έχω λέγειν ημίν, αλλού δύναστε βαστάζειν άρτη. Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθειαν, ούγαρ λαλήσει αφ' εαυτού, αλλά όσα ανακούσει λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Εκείνος εμέ δοξάσει ότι εκ του εμού λείψεται και αναγγελεί ημίν. Πάντα όσα έχει ο Πατήρ εμά εστί, δια τούτο είπον ότι εκ του εμού λείψεται και αναγγελεί ημίν. Μικρόν και ου θεωρείτε με, και πάλιν μικρόν και όψεσθέ με, ότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα. Υπονούν εκ των μαθητών αυτού προς αλλήλους. Τι έστι τούτο ο λέγει ημίν, μικρόν και ου θεωρείτε με, και πάλιν μικρόν και όψεσθέ με, και ότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα. Έλεγονούν, τούτο τι εστίν ο λέγει το μικρόν, ούκ είδαμεν τη λαλή. Έγνωουν ο Ιησούς ότι ήθελον αυτόν ερωτάν και είπεν αυτής. Περί τούτου ζητείτε με ταλήλων, ότι είπον μικρόν και ου θεωρείτε με και πάλιν μικρόν και όψεσθέ με. Αμήν αμήν λέγω ημίν ότι κλάψετε
και θρηνήσετε ημείς, ο δε κόσμος χαρίσετε. Ημείς δε λυπηθήσεστε, αλληλείπη ημών εις χαράν γεννήσετε. Η γηνή όταν τίκτη λύπην έχει, ότι ήλθεν η ώρα αυτής. Όταν δε γεννήσει το παιδίον, ουκέτη μνημονεύει της θλίψεως, δια την χαράν ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμον. Και ημίσουν λύπην μεν νυν έχετε, πάλιν δε όψομε ημάς και χαρίσετε ημών η καρδία και την χαράν ημών ουδείς αίρια θυμών. Και εν εκείνη τη ημέρα εμέ ουκ ερωτήσετε ουδέν. Αμήν αμήν λέγω ημίν ότι όσα ανετήσετε τον Πατέρα εν το όνοματί μου δώσει ημίν. Έως άρτη ουκ ητήσατε ουδέν εν το όνοματί μου. Ετείτε και λείψεστε, ή να η χαρά ημών η υπεπληρωμένη. Ταύτα εν παρησίες λελάλικα ημίν, αλλά έρχεται ώρα ότε, ουκέτι εν παροιμίες λαλίσω ημίν, αλλά παρησία περί του Πατρός αναγγελώ ημίν. Εν εκείνη τη ημέρα εν το όνοματί μου ετήσεστε, και ου λέγω ημίν ότι εγώ ερωτήσω τον Πατέρα περί ημών. Αυτός γαρ ο Πατήρ φιλεί ημάς, ότι ημείς εμέ πεφιλήκατε και πεπιστεύκατε, ότι εγώ παρά του Θεού εξήλθον. Εξήλθον παρά του Πατρός και ελήλθα εις τον κόσμον, πάλι να φήμη τον κόσμον και πορεύομαι προς τον Πατέρα. Λέγουσιν αυτό οι μαθηταί αυτού, είδε νυν παρησία λαλείς και παροιμίαν ουδεμίαν λέγεις. Νυν είδαμεν ότι είδας πάντα, και ουχριαν έχει συνατήσε ερωτά, εν τούτο πιστεύομεν ότι από Θεού εξήλθες. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, άρτη πιστεύετε, ιδού, έρχεται ώρα και νυν ελήλυθεν, ή να σκορπιστείτε έκαστος εις τα ίδια, και εμέ μόνο να φύτε, και ούκ ημί μόνος ότι ο Πατήρ μετε μου εστί. Ταύτα λελάλικα ημίν ή να εν εμή ειρήνην έχετε, εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά αθαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμον. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και επήρε τους οφθαλμούς αυτού εις των ουρανών και είπε, «Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα, δόξασόν σου τον Υιόν ή να και ο Υιός σου δοξάσισε». Καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάση σαρκός, ή να πάν ο δέδωκας αυτό δώσει αυτής ζωήν αιώνιον. Αυτή δε στην αιώνια ζωή, ή να γινώσκος εισέ των μόνων αληθινών Θεών, και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε εδόξασα επί της γης, το έργον ετελείωσα ο δέδωκας μη να ποιήσω, και νυν δόξασόν με σύ, Πάτερ, παρά σε αυτό τη δόξη ή ήχον προτού των κόσμων είναι παρά σύ. Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης, ους δε δοκάς μη εκ του κόσμου. Σύ ήσαν και εμή αυτούς δέδοκας και τον λόγον σου τετηρήκασιν. Νυν έγνοκαν ότι πάντα όσα δε δοκάς μη παρά σου εστίν, ότι τα ρήματα αδέδοκας μη δέδοκα αυτής, και αυτοί έλαβον και έγνωσαν αληθώς, ότι παρά σου εξήλθον και επίστευσαν ότι σύ με απέστειλας. Εγώ περί αυτών ερωτώ, ού περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί όν δέδοκας μη ότι σύ εσύ, και τα αιμά πάντα σά εστί και τα σά αιμά, και δεδόξας μεν αυτής. Και ουκέτι ημί εν το κόσμο, και ούτι εν το κόσμο εισι, και εγώ προσέρχομαι, Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το όνοματί σου, ους δε δοκάσμι, ή να όσιν εν, καθώς ημείς. Ότε ημί με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ ετήρουν αυτούς εν το όνοματί σου, ους δε δοκάσμι εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτόν απόλετο, ημί ο Υιός της απολίας, ή να η γραφή πληρωθεί, νυν δε προσέρχομαι και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, ή να έχωσι την χαράν την εμήν πεπληρωμένην εν αυτής. Εγώ δε δοκα αυτής των λόγων σου,
και ο κόσμος εμίσης εν αυτούς, ότι ούκης είναι εκ του κόσμου, καθώς εγώ ούκη μη εκ του κόσμου. Ούκε ρωτώ ή να άρεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλή να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού. Εκ του κόσμου ούκη σύ, καθώς εγώ εκ του κόσμου ούκη μη. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου, ο λόγος ως ως αλήθεια εστί. Καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμον, καγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμον. Και υπερ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών, είναι και αυτών.